Την ώρα που φαίνεται ότι έγιναν ουσιαστικά βήματα στο μεταναστευτικό, στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, όπως πρώτος αποκάλυψε ο Αντένα, οι ροές στη χώρα μας πολλαπλασιάζονται, αυτή τη φορά όμως όχι μέσω Εύρου. Η υλοποίηση της συμφωνίας Αθήνας-Άγκυρας πάντως αναμένεται να δυσκολέψει πολύ τους διακινητές. Η πλέον ουσιαστική και όχι διακοσμητικού χαρακτήρα, όπως τονίζεται, συμφωνία για το μεταναστευτικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία οριμάζει μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η συμφωνία θα είναι ευρωτουρκική, γιατί το πρόβλημα είναι ευρωτουρκικό, αλλά η Ελλάδα παίρνει την πρωτοβουλία, γιατί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής πίεσης και γιατί δεν θέλουμε το momentum που αναπτύσσεται για την Ιταλία να αφήσει απ' έξω τον πολύ κρίσιμο για μας διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως μετέδωσε πρώτος ο Αντένα, στη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβλέπονται έξτρα χρηματοδότηση προκειμένου η Τουρκία να δέχεται τις επιστροφές μεταναστών, δηλαδή να συμμορφώνεται με την υπάρχουσα κοινή δήλωση του 2016 ανάμεσα στη γείτονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνσεις και άλλου είδους κίνητρα προς την Τουρκία, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη βίζα των Τούρκων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει επαφή ανάμεσα στα λιμενικά σώματα των δύο χωρών με ανθρώπους συνδέσμους. Σίγουρα, μία από τις βασικές λύσεις είναι αντιμετώπιση, το χτύπημα στη ρίζα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, των λαθροδιακινητών. Εκεί η Τουρκία πρέπει να παίξει κομβικό ρόλο. Στόχος η Τουρκία να δέχεται τις επιστροφές, να πατάσει τα κυκλώματα διακινητών στο εδαφός της, να ενισχύσει το συνοριακό της έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζεται επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης Δημήτρη Κερίδη μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, πιθανότατα εντός Οκτωβρίου. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως ο Αντένα, μετανάστες επιβιβάζονται σε τρένο και σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ, μέρος της νέας διαδρομής που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα αφού τους βάλουν στη χώρα. Μετανάστες από το Νεπάλ μεταφέρονται αεροπορικό στη Ρουμανία και από εκεί οδικώς ή με τα πόδια, πάντα συνοδεία διακινητών, προς Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και στη χώρα μας. Σε κάθε σταθμό οι διακινητές τους βιντεοσκοπούν και με τις εικόνες αποδεικτικό στοιχείο οι συγγενείς των μεταναστών πληρώνουν ακόμη και 7.000 ευρώ το άτομο. Τα κυκλώματα των διακινητών πάντα βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από την αστυνομία, προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους και τα μπλόκα και τις συλλήψεις από την αστυνομία. Όμως δεν τα καταφέρνουν με την ειδική ομάδα διαχείρισης μετανάστευσης συμμαφίας να συλλαμβάνει 3 διακινητές από το Πακιστάν. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αύξηση των ροών ιδίως προς τα νησιά με τα κυκλώματα να χρησιμοποιούν super yachts, ακόμη και jet ski για να αποφύγουν τους λιμενικούς. Ένας τρόπος πραγματικά πάρα πολύ έξυπνος, τον οποίο ουσιαστικά έχουμε αντιληφθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και φυσικά έχουμε ενταθεί σε ελέγχους τέτοιων σκαφών. Στον αντίποδα, οι ροές προς τον Εύρο έχουν μειωθεί.